Στην προσπάθεια λοιπόν να γνωρίσουν όσοι δεν γνωρίζουν τους υποψηφίους αλλά και τους νυν βουλευτές στον Εύρο, τη συνεχίζουμε εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση. Ο κύριος Χρήστος Δεμετζόπουλος βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Δεμετζόπουλε. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ ότι οι πολίτες κάποιοι δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιοι δεν γνωρίζουν. Εγώ να ευχαριστήσω αυτούς που γνωρίζουν. Και προφανώς είναι και υποχρέωσή μας. Όχι να γινόμαστε πιο αναγνωρίσιμοι, αλλά να γίνεται το έργο μας, η δραστηριότητά μας, το τι κάνουμε, το πώς επικοινωνούμε μια κυβερνητική ουσιαστικά ατζέντα, ένα σχεδιασμό, να τον κάνουμε πιο γνωστό στον κόσμο, έτσι ώστε να τους κάνουμε πιο ενεργούς, να συμμετέχουν, να κάνουν τα παράπονά τους, να κάνουν τις προτάσεις τους, να είμαστε πιο δίπλα τους. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα, 4 χρόνια μετά, νιώθετε ότι μπορείτε να παίξετε το ρόλο σας στη διαμόρφωση όμως της κυβερνητικής ατζέντας, δηλαδή οι βουλευτές της περιφέρειας και ιδιαίτερα στον Εύρο, που δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα. Είχαμε την υβριδική απειλή, ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις. Μπορείτε να διαμορφώσετε την ατζέντα, μπορείτε να προτείνετε ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν στην περιοχή και τι ρόλο παίζει ένας δυναμικός βουλευτής σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι, μεγάλο ερώτημα που χωράει πολλές απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να το συνδυάσω και θα πω ότι ήδη παράγεται πολιτική από ένα βουλευτή στην περιφέρεια, όχι μόνο στο νομό Εύρου, αλλά έχουμε και αρκετά παραδείγματα και για την περιοχή μας και για την υβριδική απειλή που είπατε, καθώς αυτή η υβριδική απειλή αποτέλεσε ουσιαστικά μια αφορμή να ξεδιπλώσει ένα κυβερνητικό έργο, τουλάχιστον στο επίπεδο της ασφάλειας. Βλέπε φράχτες, σύνοριοφύλακες, πολλά αστυνομικά οχήματα, την είδηση ενός νέου αστυνομικού μεγάρου που ουσιαστικά έχει βγει η χρηματοδότηση. Πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούσαν τους αστυνομικούς, τους σύνοριοφύλακες, το στρατό. Ουσιαστικά υπήρχαν και ελλείψεις και στο ανθρώπινο δυναμικό στο στρατό και 15.000 νέοι ΕΠΟΠ ή 7.500 νομίζω θα είναι πλέον στον Εύρο σε ορίζοντα πενταετίας, εξαετίας. Οπότε ναι, ένας βουλευτής προφανώς μπορεί να παράγει πολιτική, να τη μεταφέρει σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν είναι όμως κάτι απλό. Πρέπει αυτό το, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό το οποίο έχω βγάλει ως συμπέρασμα τα τελευταία 4 χρόνια είναι ότι απαιτείται γνώση, απαιτείται ενέργεια, απαιτείται διάθεση, απαιτείται και μια διάθεση συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς, είτε έχει να κάνει στον πρωτογενή τομέα, είτε έχει να κάνει σε θέματα ασφάλειας με τους ανθρώπους στο στρατό, με την αστυνομία, είτε έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, με δημάρχους, με την περιφέρεια. Αν δεν συνεργαστείς, αν δεν συνεννοηθείς, αν δεν ενημερωθείς, αν δεν κάτσεις να διαβάσεις, αν δεν κάτσεις να προσπαθήσεις να πείσεις ή να συζητήσεις με ανθρώπους στην Αθήνα, με υπουργούς, υφυπουργούς, με υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Οπότε δεν είναι απλώς ένας τίτλος, δεν είναι πολύ απλό να λες ότι θα εκλεγώ και θα αλλάξω τα πάντα. Αν έχει κάποιος αυτό το ρομαντισμό, να ζητήσω συγγνώμη, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απαιτείται να έχεις μία γνώση, μία όρεξη για γνώση, μία διάθεση και να επιλέγεις πολύ σωστά τους συνεργάτες σου. Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη τετραετία που πέρασε και ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα διαλυθεί η Βουλή. Σε αυτή τη τετραετία νιώσατε και απογοητεύσεις, δηλαδή υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι δεν σήκωναν το τηλέφωνο, δεν άνοιξαν την πόρτα. Είστε κυβερνητικός βουλευτής, αλλά οι πραγματικότητες πρέπει να λέγονται. Εντάξει, προφανώς υπήρχαν περιπτώσεις, δεν θα μιλήσω για τηλέφωνα, αν σηκώνουν ή όχι. Αν σας απογοήτευσε, θέλω να πω. Υπήρχαν προβληματισμοί, οι οποίοι βέβαια διορθώθηκαν στην πορεία. Υπήρχαν διαμάχες, δεν θα το έλεγα βέβαια σε επίπεδο αρκετά επιθετικό. Υπήρχαν όμως προβληματικές αποφάσεις, οι οποίες θεωρώ ότι από τη διάθεση κυρίως του Πρωθυπουργού λύθηκαν αρκετά ζητήματα. Υπήρχαν λοιπόν προβληματικές καταστάσεις. Κορυφαίο παράδειγμα, γνωρίζετε ότι ήταν το κιτ φυλακίου, στο οποίο από την πρώτη στιγμή. Εκεί ήθελα έτσι, να πάω. Το κατάλαβα. Από την πρώτη στιγμή, έτσι όπως το είχε εξαγγείλει ουσιαστικά ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Μηταράκης, υπήρχε μια διαφωνία από μέρους μου, αλλά και από άλλους. Θέλω να είμαι αρκετά δίκαιος. Στο οποίο ουσιαστικά έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας, πήγαμε στην Αθήνα, συζητήσαμε με τα αρμόδια Υπουργεία, με συμβούλους του Πρωθυπουργού και εκεί πέρα ουσιαστικά. Νομίζω ότι διορθώθηκε μια κατάσταση η οποία έπρεπε να διορθωθεί, καθώς δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και το άκουσε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησε. Οπότε αυτό βέβαια είναι ένα πολύ καλό μάθημα, όχι για έναν άνθρωπο που είναι πολιτικός, αλλά ένα κατεξοχήν παράδειγμα ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά εκπροσωπούν, οι βουλευτές εκπροσωπούν το λαό και στις πλατείες αλλά και στα γραφεία. Δεν έχει νόημα άλλα να λες σε μια πλατεία, σε μια σύσκεψη, σε ένα δημοτικό συμβούλιο και μετά να κάνεις άλλα πράγματα σε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε θεωρώ ότι ναι, ήταν κάτι το οποίο. Ήταν δύσκολο για εσάς να λέτε τα ίδια πράγματα και στην πλατεία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσωπικά ήταν πανεύκολο. Γιατί όταν έχεις
καθαρή τη συνείδησή σου, γνωρίζει ότι έχει το δίκαιο με το μέρο σου και δεν χρειάζεται να παίρνει μία ντουντούκα και να τριγυρνά σε όλη την πλατεία. Προφανώ γνωρίζω πολύ καλά τι λένε οι συμπολίτε μου, οι συγγενεί μου. Εκεί πέρα βρίσκεται ο τόπο μου, η οριστιάδα είναι ο Βόρειο Εύρο. Είχαμε το δίκαιο με το μέρο μα και θεωρώ ότι σε ακούστηκε από την πλευρά του Πρωθυπουργού και έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Προφανώ πολλοί επένδυσαν και θα επενδύσουν πολιτικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη, έχει δείξει πώ αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό με αφορμή. 2-3 ρεπορτάζ που κάνατε πριν με την τροπολογία του κύριου Παπαδημούλη, η οποία απορρίφθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς βλέπουμε ότι πλέον είναι οι γραμμές στο μεταναστευτικό, το πώς το αντιμετωπίζεις, αν θες να το αντιμετωπίσεις, είναι πλέον ξεκάθαρες. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει εδώ και 4 χρόνια ένα συγκεκριμένο σχέδιο με το φράχτη, με την επέκταση, με νέο φράχτη, με πολλούς σύνοροφύλακες, παιδιά δικά μας που πήραν με οριοδότηση, γιατί και εγώ το ζήτησα, κύριε Σταυρίδη, από τότε υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη, και πήγαν πολλά παιδιά δικά μας στη σύνοροφυλακή. Οπότε υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο αποτροπής και νομοθετικά που έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, με συγχωρείτε, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ακόμα και πριν τις εκλογές, ουσιαστικά προσπαθούσαν να περάσουν μια τροπολογία να μην γίνει ο φράχτης με ευρωπαϊκά λεφτά. Αυτό άρα γιατί να συνέβη, λέτε, εμπόδιο στο εμπόδιο. Ήταν μια επιτυχία, πιστεύετε, της Νέας Δημοκρατίας, της Ευρώπης, ή ήταν μια αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι κατέπεσε σήμερα ο φράχτης, η τροπολογία αυτή η οποία. Θεωρώ ότι και η Ευρώπη πλέον γνωρίζει, έχουμε διεθνοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει κάνει ξεκάθαρο ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης, ότι έχει. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε η ηγεσία της Ευρώπης και είδε πραγματικά πόσο κρατάμε τα σύνορα, τι δουλειά γίνεται, ποια είναι η εργαλειοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας και ο εκβιασμός που πήγε να κάνει εκείνη την περίοδο, και νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κοινός τόπος ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, παρά τις ιδεολειψίες που κάποιοι άνθρωποι μπορεί ακόμα και τώρα να έχουν. Λένε όμως πολλοί, κύριε Δερμετζόπουλε, ότι έρχεται ο Υπουργός, μιλάει για σύνορα απροσπέλαστα, για σύνορα τα οποία δεν μπορούν να τα διαπεράσουν οι διακινητές και οι λαθρομετανάστες. Και προχθές, μεγάλο Σάββατο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του γιατί κάτι πήγε λάθος. Χθες μου έλεγε ο πρόεδρος των σύνοροφυλάκων ότι, ας πούμε, μία λύση θα είναι στα περιπολικά να υπάρχει ένα σύστημα με καρφιά στους δρόμους, που να μπορεί να ρίξει καρφιά, ας πούμε. Αλλά λέει πρέπει να υπάρχει σε όλα τα περιπολικά. Δηλαδή, θέλω να πω, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ο θάνατος και δεν το κάνατε στην κυβέρνηση. Δεν προσφέρατε όλα τα εργαλεία τα οποία απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ζωή του αθώου Έλληνα πολίτη. Κοιτάξτε, αρχικά είναι ένα τραγικό γεγονός και μέσα από το σταθμό σας προφανώς να εκφράσω κι εγώ τη θλίψη μου και τα συλληπιτήριά μου στους οικείους, συγγενείς και φίλους του αδικοχαμένου ανθρώπου αυτού. Από εκεί και μετά, επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν για να αποτρέπονται τέτοια γεγονότα, δεν είμαι σε θέση. Προφανώς η ελληνική αστυνομία γνωρίζει καλύτερα το τι πρέπει να γίνει. Τώρα, από την πλευρά μας, στο αρχικό σκέλος της ερώτησης που κάνατε, ποτέ δεν πρόκειται να πούμε ότι τα σύνορα σφραγίστηκαν, δεν περνάει κανένας. Μπορώ να σας βάλω απόσπασμα του Υπουργού που το λέει. Στα Αθηνά έκανα μέσα ενημέρωση. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ότι διαφωνώ με τον Υπουργό. Και το έχω κάνει ήδη, γιατί το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης συγκεκριμένος Υπουργός είπε ότι τα σύνορα σφραγίστηκαν. Και εγώ είμαι αντίθετο σε τέτοιου είδους διατυπώσεις για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί ζω στην περιοχή και το βλέπω. Και δεν πρέπει ουσιαστικά και τον κόσμο να λέμε τέτοιες εκφράσεις, γιατί ζει ο κόσμος εδώ πέρα, αντιλαμβάνεται. Τα σύνορα δεν μπορούν να σφραγιστούν στο 100%. Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα όπως αυτά τα οποία κάναμε, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φύλαξη των σύνορων. Μπορείς να περάσεις, και το πιο σημαντικό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι αυτό, ένα αποτρεπτικό μήνυμα, ότι μήνυμα προς όλους τους διακινητές παγκοσμίως, ότι δεν συνεχίζεται πλέον η κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό έρθει και ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό 2-3 φορές. Και για αυτό. Και για το μήνυμα δηλαδή. Φυσικά και για το μήνυμα, αλλά εγώ θα σας πω ότι είχα δει και μελέτες προτού αναλάβει η Νέα Δημοκρατία την διακυβέρνηση της χώρας, που έδειχναν ότι οι ροές προς ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν από την Ιταλία, η Ισπανία και όλα αυτά μέσα σε μια τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αντιστραφεί. Οπότε από εκεί και μετά προφανώς είναι πολύ σημαντικό το αποτρεπτικό μήνυμα. Τώρα, για το γεγονός το οποίο έχει συμβεί, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας λυπεί. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει πλέον μια επιχειρησιακή άλλη λειτουργία, έτσι ώστε να αποτρέπονται τέτοιες καταστάσεις, για να μην δυστυχώς έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα. Τώρα, επίσης, κύριε Δερμετζόπουλε, ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Δηλαδή, θα γίνουν εκλογές 21 Μαΐου, πιθανόν να γίνουν και 2 Ιουλίου. Η επόμενη μέρα, ποια είναι, αν είστε και πάλι κυβέρνηση? Δηλαδή, τι θα γίνει έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας στον Εύρο, που καταγράφεται σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό? Τι θα γίνει για να λυθεί? Δεν θα λυθεί αύριο, το ξέρουμε όλοι, το δημογραφικό
να μπει σε μία τροχιά επίλυσης του ζητήματος. Τι θα γίνει, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε να κρατήσετε τους νέους ανθρώπους, πώς θα θωρακιστεί το Δημοκρίτιο που στην Ορεστιάδα έχει πάρα πολλούς λίγους πια εισακτέους, τι θα γίνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά τώρα αυτή η ερώτηση, θέλουμε μία εκπομπή ολόκληρη, αλλά θα προσπαθήσω να τη δώσω. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θα συνεχίσουμε ένα κυβερνητικό σχεδιασμό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, θα το συνεχίσουμε και με την επόμενη διακυβέρνηση. Δηλαδή πώς. Γιατί δεν ήταν και λίγα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε, κύριε Σταυρίδη. Τα γνωρίζετε καλά. 4 χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχουμε πόσες συζητήσεις μεταξύ μας. Μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 20%. Έπεσε η ανεργία στην οποία λέτε, η οποία ήταν πολύ ψηλά, έπεσε αρκετά, πρέπει να πέσει κι άλλο. Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά γύρω στις 300.000 θέσεις εργασίας. Θα μου πείτε πανελλαδικά με τον Εύρο τι γίνεται. Και στον Εύρο δημιουργήθηκαν, γιατί υπάρχουν πολλά έργα υποδομών τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και πώς ουσιαστικά κρατάς ένα κόσμο στην περιοχή και ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, που πρέπει να επενδύσουμε την επόμενη τετραετία να δώσουμε την περισσότερη βάση εκεί πέρα, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Πώς αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής με υποδομές. Το αεροδρόμιο αναβαθμίστηκε, θα αναβαθμιστεί κι άλλο. Εγώ προσωπικά με τον κύριο Ζωντανή, και αν δεν συνεργαστήκαμε πόσες φορές για αυτή την δεξαμενή καυσίμων, έτσι ώστε να μπορούν πλέον να φιλοξενήσουν περισσότερες πτήσεις και να έρθει περισσότερος κόσμος. Με το σιδηρόδρομο, που ναι, μεν αργεί, αλλά θα είναι ένα πολύ καλό σημαντικό έργο. Με το λιμάνι, το οποίο ναι, αναβαθμίζονται οι υποδομές του και είναι αρκετά σημαντικό σε θέματα παιδείας. Ίδρυση πρότυπου ΕΠΑΛ, ίδρυση πειραματικού ΕΠΑΛ. Η σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο, που ναι, μεν δεν θα ξεκινήσει αυτό το Σεπτέμβριο, αλλά θα ξεκινήσει από τον επόμενο, κρατάει κόσμο στην περιοχή, αναβαθμίζει την περιοχή. Το θεματικό ΙΕΚ, το οποίο θα γίνει στο Σουφλί, που ουσιαστικά έχει ιδρυθεί, είναι σημαντικό για την περιοχή. Αναβαθμίζονται τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα που είχαν με το 12%, πόσα χρόνια όλες αυτές τις επιχειρήσεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν μπλέξει και με ένα εμπεγμό από την προηγούμενη κυβέρνηση, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά συμψηφίζονται οι οφειλές τους με τις εισφορές τους και με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Με το νέο αναπτυξιακό που έγινε ουσιαστικά μέσα από την Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης, που πολλές επιχειρήσεις και από το Βόρειο Εύρο κάνουν τα χαρτιά τους. Θα ξεκινήσουν και αυτές, θα κρατήσουν κόσμο. Θα μεγαλώσουν σιγά σιγά και οι κατώτατοι μισθοί, αλλά αυτό είναι και το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Να υπάρχουν και καλύτεροι μισθοί. Εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από όσοι κάποιοι θα το περίμεναν. Τώρα, επειδή το Σάββατο, όπως είπα και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα έχουμε τη διάλυση της Βουλής, θέλω ένα ερώτημα, το οποίο η απάντηση δεν θέλω να είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι πολύ προσωπικό. Γιατί κάποιος λοιπόν που θα επιλέξει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, να επιλέξει να δώσει το σταυρό του σε εσάς. Έχει 2 σταυρούς, αλλά εγώ θα πω το σταυρό του σε εσάς. Γιατί ανάμεσα στους 5 υποψηφίους, 6 πόσοι είστε, μαζί με τον Πρωθυπουργό, που ίσως θέλει σταυρό. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Να το πούμε αυτό. Αλλά άμα κάποιος θέλει να βάλει εμένα και θέλει να βάλει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει εσάς, κύριε Δερμετζόπουλε. Γιατί αυτή τη φορά θεωρώ με λίγο διαφορετικά κριτήρια. Πριν 4 χρόνια, μαζί πάλι συνομιλούσαμε. Είχα πει γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενέργεια, έχει διάθεση, έχει γνώσεις, θέλει να προσφέρει. Όλοι θέλουν να προσφέρουν βέβαια. Αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι θα έχω καλή συνεργασία, θα έχω καλούς συνεργάτες, θα έχω 2 γραφεία, ένα Ορεστιάδα, ένα Αλεξανδρούπολη. Θα είμαι συνέχεια παντού στον νομό, θα καταπιαστώ με όλα τα προβλήματα, δεν θα κρυφτώ από τα προβλήματα. Επομένως, αυτή τη φορά, μετά από 4 χρόνια, σίγουρα θα ζητήσω από τους συμπολίτες μας να κρίνει και να συγκρίνει. Να κρίνει λοιπόν αν είχα την ενέργεια, αν είχα τη διάθεση, αν κρύφτηκα ποτέ στα προβλήματα, αν κρύφτηκα στο να πάρω θέση, αν απέτησα, αν έκατσα δίπλα μαζί τους να πετήσουμε πράγματα και καταστάσεις. Βλέπει αποζημιώσεις για τους αγρότες, βλέπει την ιστορία με το kit για το φυλάκιο. Για ένα νέο βουλευτή δεν ήταν εύκολο, κύριε Σταυρίδη. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα νομίζω εκπροσώπησα τα θέλω των συμπολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτείναμε ιδέες. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος, δηλαδή ο σιδηρόδρομος που ήταν εξαγγελθεί από Αλεξανδρούπολη για Ορμένιο, το να μπει προαστιακός, δηλαδή να βοηθά και τους συμπολίτες μας, ήταν δικιά μου πρόταση και ο Πρωθυπουργός την υιοθέτησε. Η μοριοδότηση των σειροφυλάκων ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συνοηθεί με τον κύριο Χρυσοχοίδη και υπήρχε απέτηση σε συνεργασία φυσικά και με την Ένωση Σειροφυλάκων. Εγώ θέλω να είμαι πολύ δίκαιος. Οπότε για όλα αυτά και άλλα πολλά ζητήματα, τα οποία αν κάποιος είναι ικανοποιημένος από τη δικιά μου την πορεία, φυσικά θα με τιμούσε για άλλη μια φορά η ψήφος του. Τώρα, θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η πληροφορία? Η πληροφορία είναι ότι θα έρθει Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη στις 30 του μηνός. Και χωρίς να είναι κάτι επίσημο, θεωρώ ότι θα κάνει άλλη μια επίσκεψη λίγο πριν τις εκλογές. Υπάρχει και η πρόσκληση του Μητροπολίτη για την 14η Μαΐου, να δούμε τι θα κάνει και τότε. Ναι, μένει να το δούμε. Πού είναι? Παρ' όλα αυτά, έχει δείξει ο Πρωθυπουργός ότι ειδικά τη δική μας περιοχή
την έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, συγκριτικά με άλλες εποχές που γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι οι συμπολίτες μας απορούσαν πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι πρωθυπουργοί. Βλέπουμε ένα πρωθυπουργό που όχι μόνο μας τιμάει με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο, γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, τα προβλήματά της, τους κατοίκους της. Και θα σας πω γιατί το προηγούμενο διάστημα που έγινε μια περιοδία Οριστιάδα Δημότικο Σουβλί, πραγματικά υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά υπήρχε και γνώση πολλών ζητημάτων. Αυτό είναι μια αλήθεια και έχει να κάνει και με μια αλήθεια την οποία πρέπει να την πούμε και οι δημοσιογράφοι, ότι του θέτουμε ερωτήματα τα οποία απαντάει. Σωστά. Και στην επίσκεψη στην Ορεστιάδα μπορούσαμε να του θέσουμε ερωτήματα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τέλη του Γενάρη, αρκεί να του μεταφέρετε ότι πρέπει να κάνει άλλη μια συνέντευξη τύπου ή να έρθει και μια βόλτα από το δελτίο να του ρωτήσω για αυτά που θέλω να του τα ρωτήσω. Θα του το μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω εδώ στο δελτίο μας.